Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ κρίσιμο, πολύ κομβικό για μας. Ήρθε μετά από μια ήττα και έπρεπε, όπως όλες οι μεγάλες ομάδες, να δείξουμε χαρακτήρα. Και ειδικά μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο οι αντίπαλοι προηγήθηκαν και ήταν ένα 0 στο ημίχρονο, οπότε νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίχτες μου, γιατί σήμερα δείξαμε πραγματικά χαρακτήρα, δείξαμε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα, βγάλαμε αντίδραση και πήραμε ένα πολύ πολύ σημαντικό τρίποντο κατά τη γνώμη μου για τη συνέχεια σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες και των δύο ομάδων για την προσπάθεια. Θεωρώ ότι παρά τις δύσκολες γηπεδικές συνθήκες είδαμε ένα ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Έχουμε δύσκολη συνέχεια όπως και οι υπόλοιπες ομάδες. Θεωρώ ότι η ομάδα μου είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είμαστε όλοι ενωμένοι και είμαστε όλοι κάτω από το στόχο της ομάδας. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέχρι το τέλος σε κάθε παιχνίδι. Είδαμε μια πολύ υπέροχη κίνηση να δείχνετε τη φανέλα του Αγγελίδη, ο οποίος πρόσφατα εγχειρίστηκε. Τι σημαίνει αυτό για εσάς και για όλη την ομάδα? Εμείς στον Αστέρα Βάρης, και το τονίζω και το λέω εννοώντας το, είμαστε οικογένεια. Δεν το λέμε για να το δείξουμε απλά προς τα έξω. Το έχουμε δει να γίνεται και σε άλλες ομάδες και νομίζω ότι ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε για τον συμπαίκτη μας, για να του δείξουμε ότι τον σκεφτόμαστε. Δυστυχώς είχε έναν σοβαρό τραυματισμό, ένα τραυματισμό που είναι όμως μέσα στο ποδόσφαιρο, όλοι το περνάμε. Είναι πολύ νεαρός, είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και είμαστε σίγουροι ότι θα έρθει πάλι γρήγορα κοντά μας να συνεχίσει την καριέρα που πιστεύω ότι θα έχει. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, του ευχόμαστε περαστικά και να ξέρει ότι η σκέψη μας είναι πάντα μαζί του.